αλλά ειδικά και μετά τη χθεσινή βραδιά, αν κάποιο πρέπει να μιλήσει σήμερα και που έχει φορέσει φυσικά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι ο κύριο Φούρτουλα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, όχι αυτό. Πώς αισθάνεστε, ένας ποδοσφαιριστής, κύριε Φούρτουλα, μετά από μια τέτοια επιτυχία όπως η χθεσινή βραδινή? Για πείτε μου. Μεγάλη χαρά, γιατί καταρχήν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, μεγαλύτερη επιτυχία, έτσι είναι, του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια της Ευρώπης. Τους εύχομαι κάτι καλύτερο και συγχαρητήρια για το χθεσινό παιχνίδι. Τι να πεις, ωραία βραδιά, λίγο βέβαια είχαμε κάποια στεναχώρια μετά το 80 όταν δεχτήκαμε το γκολ. Ναι. Η παράταση, πρώτο μέρος της παράτασης είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας, το δεύτερο το αφήσαμε να πέρασε έτσι και φτάσαμε στα πέναλτι. Στα πέναλτι, όταν σφυρίζει ο διαιτητής, δηλαδή την παράταση, το τέλος της παρατάσεως, λέμε πάμε πέναλτι. Εσείς τι λέτε από μέσα σας τότε, κύριε Φούρτουλα? Πώς το έχετε, τη διαδικασία, πώς την έχετε? Εγώ προσωπικά, όταν φτάνουμε στο πέναλτι, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Γιατί και έτσι πρέπει να είναι, ότι κάθε τερματοφύλακας. Γιατί ο τερματοφύλακας δεν έχει να χάσει τίποτα. Εκείνος που μπορεί να χάσει και έχει να χάσει είναι αυτός που τυπάει το πέναλτι. Γιατί ο κάθε παίκτης που βρίσκεται. Το άγχος δηλαδή, λέτε ότι το έχει αυτός που εκτελεί το μεγάλο, ενώ ο τερματοφύλακας δεν έχει άγχος. Δεν έχει. Γιατί ο τερματοφύλακας, αν δεχτεί το γκολ, εντάξει, δεν φταίει σε τίποτα. Ο ευθύνη την έχει μεγαλύτερη ο ποδοσφαιριστής και είναι φυσιολογικό αυτός να έχει ανεβασμένους παλμούς. Εκείνο που έχω να πω ήταν όλοι οι παίκτες που χτύπησαν χθες πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν αρκετά ψύχρεμοι και τους έδωσε μεγάλο θάρρος και δυνατότητα να πιστεύσουν στην πρόκληση η πρώτη απόκριση του Πασχαλάκη. Ναι, Πασχαλάκη και γενικά δεν τα πήγε άσχημα. Είχε ακόμη μια ευκαιρία να αποκρούσει, δηλαδή διάβασε πολύ καλά και παραλίγο να πιάσει και τον δεύτερο. Τι να πω. Εύχομαι τώρα να βρεθεί στον δρόμο μας ένας αντίπαλος των δυνατοτήτων μας και να είμαστε σε ανωδική φόρμα για να μπορούσαμε να πείσουμε σε κάτι καλύτερο. Στη διαδικασία των πέναλτις, ποιον, τώρα αφού έχουμε χαλαρώσει, αφού έχει περάσει όλο αυτό και δεν υπάρχει ένταση κτλ., ποιον φοβηθήκατε περισσότερο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που εκτέλεσαν? Για ποιον λίγο έτσι μαζευτήκατε, αγχωθήκατε μάλλον μήπως δεν τα καταφέρει από τους πέντε? Κοιτάξτε, εγώ λίγο είχα στεναχωρηθεί όταν έγινε αλλαγή Ζίβκοβιτς και φυσικά και Βιερίνια, αλλά Βιερίνια οπωσδήποτε, λόγω του ότι έχει ηλικία και τα λοιπά, έπρεπε να τον κάνει αλλαγή. Αλλά ήταν και φοβερός εχθές. Αυτοί οι δύο, ναι, πολύ καλός και το γκολ φοβερό, αλλά αυτοί οι δύο τα είχαμε πολύ σίγουροι στα πέναλτι. Ναι. Δεν φοβήθηκα να σας πω κανένα, γιατί δεν ξέρω, είχα την πεποίθηση ότι θα περάσουμε. Και ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος τερματοφύλακας, ενώ είναι καλός τερματοφύλακας, μένα μου φάνηκε, ήθελε να παρουσιαστεί ότι είναι πολύ ψυχρέμος. Ναι. Αλλά με τις κινήσεις του προκαλούσε και είδα ότι δεν είναι. Ότι δεν είναι. Άλλο είναι αυτό που φαινόταν και δεν διάβασε τις φάσεις. Ήταν για μένα πολύ νευρικός. Δηλαδή έβγαζε προς τα έξω, λέτε κύριε Φούρτουλα, ότι έβγαζε προς τα έξω ο τερματοφύλακας της Μίντιλαντ ότι είναι άνετος και χαλαρός, ενώ λέτε εσείς που ξέρετε καλύτερα τον καθέναν, δεν ήταν. Δεν ήταν. Και κάθε ποδοσφαιριστής της Μίτλαντ όταν έβαζε το γκολ την προσε πέναλτι μετά και έτσι σε μπροστή κερκίδα, που σημαίνει ότι τους ενοχλούσε.
Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ήταν εκπληκτική η εικόνα, η γερκίδα χθες στη διαδικασία των πέναλτι. Εσείς ήσασταν και σε εκείνη τη διαδικασία την περιβόητη στη Γερμανία, τέλος πάντων, στη μια ακόμη. Χθες ο ΠΑΟΚ πρώτη φορά πέρασε τα πέναλτι, έτσι. Ήταν σημαντικό, δηλαδή μετά από έναν αιώνα ουσιαστικά. Μισό. Είδατε χθες αυτήν την εικόνα, φέρατε δηλαδή στη μνήμη σας αυτή την εικόνα, βλέποντας τη διαδικασία τότε με Λέρμπι και τα λοιπά στη Γερμανία, με την Bayern. Εντάξει, εντάξει. Λέρμπι, ποιοι άλλοι ήταν? Ένας που εκτέλεσε 77 φορές το πέναλτι, ποιος ήταν? Εμένα με αυτό με πόνεσε περισσότερο, με τη Φραγκούρτη το λέτε. Αντέλης ήταν. Όχι με την Bayern. Όχι, όχι. Λέω στη Τούμπα με την Άιντρακτ Φρανκφούρτ που δεν περάσει. Ναι. Γιατί και εκεί είχαμε ευκαιρία να περάσουμε στην έδρα μας και είχαμε πολλή απόδοση. Και δεν περάσαμε στα πέναλτι. Αλλά αυτό με την Μπάιερν, εντάξει, έχει μείνει, γιατί ήταν πολύ μεγάλο όνομα και αν είχαμε προκριθεί εμείς, θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία. Εντάξει, αν ήταν στο χέρι του διαιτητή, κύριε Φούρτουλα, εκείνου, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, το είχα βρει τις προάλλες, μπορεί να εκτελούσε η Μπάγκερ μέχρι και τώρα που μιλάμε, να μην ήσασταν στον αέρα, να ήσασταν στο έτσι. Πώς? Ναι, Άγγλος ήταν. Άγγλος, ναι. Μπορεί και τώρα ακόμα να περιγράφαμε. Εκτελεί για 78η φορά το πέναλτι να το βάλει. Ήταν φοβερή βραδιά εκείνη. Απόγευμα, μάλλον. Δεν ξέρω γιατί ο διαιτητής, μάλλον υπέκυψε στο όνομα της Bayern τότε και με γύρισε. Εγώ λέω και οι δύο φορές ήταν, ειδικά το δεύτερο, όταν είχα πιάσει του Άουγκεντάλερ το πέναλτι, ήταν σαφώς νόμιμο. Ναι, βέβαια. Εσείς γενικότερα τα δουλεύατε τα πέναλτι όταν πέναλτι, δηλαδή ένας θερματοφύλακας, μάλλον πώς δουλεύει ένας θερματοφύλακας τα πέναλτι στην προπόνηση, δηλαδή εννοώ ότι έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας, έτσι να μπούμε στη θέση στα παπούτσια ουσιαστικά του Πασχαλάκη τώρα, έχουμε ένα παιχνίδι και του Λουτσέσκου και των βοηθών του, έχουμε ένα παιχνίδι που μπορεί να πάει στα πέναλτι, τι δουλειά γίνεται μια μέρα πριν, κύριε Φούρτουλα, δηλαδή με τον θερματοφύλακα? Όχι, όχι. Το τερματοφύλακα δεν μπορεί να το μάθεις να πιάσει πέναλτι. Εκείνο που μπορείς να το πεις, πρέπει να είναι ψύχρεμος. Ναι. Ξέρει ότι ο τερματοφύλακας δεν χάνει τίποτα, μόνο μπορεί να γίνει ήρωας, να κερδίσει. Ναι. Επομένως, να ψυχολογεί και να δείξει προς τα έξω ότι είναι ψύχρεμος, ότι είναι κρύος, ότι είναι πάγος. Καταλάβετε. Να δείξει τον αντίπαλό του, δηλαδή, λέτε, ή γενικά η εικόνα αυτή να δίνει. Το κοιτάς στα μάτια, περίπου, σχετικά σήμερα ξέρεις περισσότερο που χτυπάνε τα πέναλτι. Ναι. Το βλέπεις στα βίντεο χιλιάδες φορές. Τον κοιτάς. Και εγώ για το Χένες, όταν του έπιασα το πέναλτι στην πάνηξη, όταν το πιάσω, είχα πει στον προπονητή. Ναι. Τον συγκεκριμένο Τσερνάη που ήταν προηγούμενο. Ναι, Τσερνάη. Λέω, Μίστερ, ξέρεις που βαράει κάποιος από αυτούς? Για ένα ξέρω, λέει. Δηλαδή, απλό ξέρεις, για τον Χένες. Και πώς ήξερα? Ήξερα, προηγούμενη χρονιά παίζανε με τον Ετρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Ναι. Και είχε χτυπήσει τον τότε τερματοφύλακα Στοιάνοβιτς που έπαιζε αργότερα στο Εγάλεο, κάπου έπαιζε στην Ελλάδα. Απόλλωνα. Απόλλωνα. Και του χτύπησε το πέναλτι και πάει και σταματάει. Και εγώ το περίμενα. Ήταν πολύ εύκολο. Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο? Ο τερματοφύλακας αυτόν που εκτελεί, τον παίκτη που είναι έτοιμος να εκτελέσει, τον κοιτάει στα μάτια? Και αν ναι, γιατί? Για να δει που κοιτάει, που θα στείλει την μπαλά? Όχι, περισσότερο το κοιτάς στη μάτια να το δείξεις. Εδώ είμαι εγώ. Σε διαβάζω. Δεν σε φοβάμαι, έτσι. Δεν προδίδεται ο επιθετικός όταν πάρει την μπάλα, κύριε Φούρτουλα, να κοιτάξει που θα στείλει την μπάλα? Δεν το κάνει ο επιθετικός αυτό? Δηλαδή, κοιτάει τη μία γωνία για να το ρίξει από την άλλη και καλά να μπλοφάρει τον τερματοφύλακα? Μπορεί να το κάνει, αλλά συνήθως περισσότεροι ποδοσφαιριστές μέχρι τελευταία δεν ξέρουν που τα βάζουν. Λίγοι είναι που αποφασίζουν. Ναι. Τα στείλω εκεί, ναι. Και
Εκεί είναι και η ευκαιρία του τερματοφύλακα. Περιμένεις τελευταία στιγμή. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Αν ο τερματοφύλακας ξεκινήσει πιο μπροστά στην πλευρά του που θα χτυπήσει ο ποδοσφαιριστής, περισσότερη πιθανότητα έχει να πιάσει ο τερματοφύλακας παρά να το δεχτεί. Μάλιστα. Ωραίο. Όσο είναι δύσκολο, αλλά αν κάνει κλίση μπροστά εκεί, μετά περισσότερες πιθανότητες έχει να βάλει παρά να δεχτεί το γκολ. Από τους τερματοφύλακες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο, τον Πασκαλάκη που παίζει στον ΠΑΟΚ, είναι ο βασικός, θέλω να τον βάλετε στην άκρη τον Αλέξανδρο. Ποιος τερματοφύλακας, κύριε Φούρδουλα, σας αρέσει από αυτούς που παίζουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, σε εμάς? Κοιτάξτε, και αυτό σε τρίπολη, παρόλο που δεν έχω δει πολλές ορισμένα παιχνίδια που έχω δει, δείχνει ότι έχει πολύ καλά προσόντα. Προχτές αυτός Έλληνας νομίζω είναι στο Πανετολικό. Ο Μελίσσας νομίζω αυτός είναι. Πρώην ήταν και στον ΠΑΟΚ αυτός νομίζω. Αλλά είναι το δικό μας, έτσι. Ναι. Μ' αρέσει. Αν ο Μελίσσας είναι, ναι, αυτός. Μ' αρέσει. Του Παναθηναϊκού δεν μ' αρέσουν, για τον Παναθηναϊκό. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Για το ύψος του Παναθηναϊκού, δηλαδή για την ομάδα τη μεγέθους του Παναθηναϊκού, δεν μ' αρέσουν. Αυτό στον Ολυμπιακό Τσέχος είναι πολύ καλός ψύχρεμος. Είναι καλός, φύλακος. Ναι, πιάνει αυτό που πρέπει να πιάσει και πολύ ψύχρεμος. Και ο Δέπτρος, Έλληνας στον Ολυμπιακό, και αυτός δείχνει καλά στοιχεία. Κύριε Φορτούλα, είστε εσείς υπέρ των τερματοφυλάκων που είναι, ας πούμε, 2 μέτρα και θηρία και τα λοιπά, ή είστε με το κανονικό σωματότυπο, λίγο πιο ψηλή, ας πούμε, από τους ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα, να έχουν ρεφλέξ που λέμε? Σήμερα τερματοφύλακες πρέπει να έχουν πολύ ύψος, δηλαδή πάνω από 1,90. Είναι γεγονός, αλλά πρέπει να είναι για το ύψος ευέλικτη και γρήγορη. Και αυτό πρέπει να δουλεύεται από πολύ μικρή ηλικία, βέβαια. Και ψηλός πολύ, κοντά στα 2 μέτρα, και ευέλικτος και γρήγορος. Και ευέλικτος. Και πρέπει να ξέρει να παίζει με τα 2 πόδια, να διαβάζει. Είναι πολλά. Οι πιο δύσκολες θέσεις είναι τερματοφύλακας. Από τους... βέβαια, η πιο δύσκολη θέση. Πρέπει να παίζει και με τα πόδια πλέον που... και πρέπει να προσέχει. Πρέπει να διαβάζει, πρέπει τα πάντα. Βέβαια. Κάτι τελευταίο, στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη ερώτηση, και θα είναι και η τελευταία μου. Από τους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, ποιος έτσι θεωρείτε, ποιος σας αρέσει έτσι περισσότερο? Στο Champions League, σε υψηλό επίπεδο που παίζουν, ας πούμε. Ναι. Είναι αρκετοί. Πρέπει να μ' αρέσει ο Όμπλακ, μ' αρέσει Βέλγος στη Ρεάλ, μ' αρέσει στην... Τη Τσέλσι ο τερματοφύλακας? Α, ναι, αυτός ο Μαύρος. Οφ, γάτα, πολύ μ' αρέσει. Αυτός είναι τερματοφυλακάρα, κύριε Φόρτουλα. Μπράβο, γάτα. Μπράβο. Αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φούρδουλα, σε ευχαριστώ πολύ. Μας βάλατε και φορέσαμε γάντια για 10 λεπτά και σε ευχαριστώ πολύ που το κάνατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.